πόλεμο συνεχίζεται με αμύωτη ένταση στη λωρίδα τη Γάζα, με τι Ισραηλινέ δυνάμει να επιτίθενται από ξηρά και αέρα συνεχώ κατά των τρομοκρατών τη Χαμά σε μια προσπάθεια να εκμηδενήσουν την αντίστασή του, καταστρέφοντα την ολοκληρωτικά. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι λέγεται ότι σκοτώθηκαν σε επιδρομέ σε σχολείο του ΟΗΕ στο Χάνδιου Γιουνί και σπίτια στη Νότια Γάζα το τελευταίο 24ωρο. Παλαιστινιακέ Εταιρείε Τηλεπικοινωνιών λένε ότι οι υπηρεσίε διακόπηκαν για άλλη μια φορά στη Γάζα λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων, γεγονό που εμποδίζει τι προσπάθειε διάσωση. Οι Ισραηλινέ Ενόπλε Δυνάμει, IDF, από την πλευρά του, αναφέρουν ότι τα στρατεύματα της 108ης 8 ης ταξιαρχίας κατέλαβαν και κατέστρεψαν το αρχηγείο του τάγματο Σετζάια τη Χαμά. Παράλληλα, το Ισραήλ ολοκλήρωσε επιδρομή 60 ωρών στη Τζενίν, σκοτώνοντα 11 Παλαιστίνιου, ενώ δυνάμεις του πραγματοποιούν ολονύχτιε επιδρομέ στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Σύμφωνα με Παλαιστινιακέ πηγέ, τουλάχιστον 18.787 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσει από τι 7 Οκτωβρίου. Ο αριθμό των νεκρών στο Ισραήλ ανέρχεται σε 1147 μετά το θάνατο ενό στρατιώτη κατά τη διάρκεια μαχών στη νότια λωρίδα τη Γάζα χθε. Ο Ισραηλινό στρατό ανακάλυψε στρατιώτε που έψαλαν τραγούδια Χανουκά και μια εβραϊκή προσευχή από το σύστημα μεγαφώνων ενό τζαμιού στην Τζενίν κατά τη διάρκεια μια επιχείρηση εκεί. Μια κίνηση που θεωρεί ντροπιαστική ο Υπουργό Εθνική Ασφάλεια η Ταμάρ Μπεν -Γρυρ. Σύμφωνα, ο Μπεν Γκβίρ κατηγορεί τον Υπουργό Άμυνα Γιωβάν Γκάλαντ λέγοντα ότι φέρνει την πολιτική στο IDF και ότι οι στρατιώτε είναι ήρωε που ρίσκαραν τη ζωή του για εμά στην επιχείρηση Τζενίν. Ο IDF είπε ότι οι ενέργειε των στρατιωτών ήταν σοβαρέ και εντελώ αντίθετε με τι αξίε του. Το παραπάνω περιστατικό θίγει το θρησκευτικό συνέστημα των μουσουλμάνων και αναμένεται να έχει προεκτάσει. Οι Ισραηλινοί ηγέτε παροτρύνουν ιδιωτικά την κυβέρνηση Biden να απόσχει να μιλήσει δημόσια για τη λύση των δύο κρατών δήλωσαν τέσσερις Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι στους Times of Israel αυτή την εβδομάδα. Πιστεύουμε ότι ο καλύτερο τρόπο για να πετύχουμε αυτό είναι η ίδρυση ενό ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτου. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε ιδιωτικά, το ξεκαθαρίζουμε δημόσια και είναι κάτι για το οποίο θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στους Times of Israel ότι υπήρξε πράγματι μια πολυμέτωπη προσπάθεια να πιστεί η κυβέρνηση Biden να μειώσει τη δημόσια ρητορική σχετικά με την ανάγκη για λύση δύο κρατών, αλλά είπε ότι ο δεν έχει καμία πρόθεση να υποχωρήσει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.